αγαπητοί συνάδελφοι, είναι προφανές ότι αυτή η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διαχρονική διαφθορά και τα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας έχει προκαλέσει ευρύτατο πολιτικό εκνευρισμό. Και είναι απολύτως επίσης προφανές ότι η πολιτική επιθετικότητα και η πολιτική χυδαιότητα, επιτρέψτε μου να πω, είναι ευθέως ανάλογη της πολιτικής ενοχής και του βαθμού εμπλοκής ανθρώπων, στελεχών, πολιτικών χώρων σε αυτή την ιστορία. Με περισσή υποκρισία, οι δύο βασικές πολιτικές δυνάμεις που διακυβέρνησαν τη χώρα τα τελευταία 30-40 χρόνια σήμερα λένε όλα στο φως. Πολύ αργά, αγαπητοί συνάδελφοι, για να γίνει πιστευτό. Πολύ εκ των υστέρων, κατόπιν εορτής, όταν δηλαδή τέλειωσε το πάρτι. Γι' αυτό και δεν έχει καμία αξία πολιτική αυτού του τύπου η προσέγγιση. Και το πάρτι, αγαπητοί συνάδελφοι, το παγκύρως γνωστό πάρτι, το διαχρονικό στο χώρο της υγείας, έχει πολιτικό ονοματεπώνυμο. Το πολιτικό ονοματεπώνυμο είναι ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Και η πολιτική ευθύνη για τη φαυλότητα αυτής της περιόδου είναι αποκλειστικά δική σας. Αυτό που θα συζητήσουμε είναι οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες στελεχών, κρατικών λειτουργών και φυσικά πολιτικών προσώπων. Αυτό θα ερευνήσει η Εξεταστική Επιτροπή. Και εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, πήραμε αυτή την πολιτική πρωτοβουλία και δεν πάμε στα δικαστήρια ποινικοποιώντας την πολιτική αντιπαράθεση όπως κάνουν άλλοι. Πήραμε μια πολιτική πρωτοβουλία με σκοπό όχι να αποδείξουμε την πανθομολογούμενη ενοχή, την πολιτική διαχρονικά αυτών των πολιτικών δυνάμεων και των στελεχών τους, αλλά κυρίως για να εξυγειάνουμε το σύστημα οριστικά, για να δώσουμε ένα σήμα στην κοινωνία ότι δεν υπάρχει ομερτά, ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη, ότι δεν έχει κανένα λόγο η κυβέρνηση αυτή να δίνει την αίσθηση ότι παρέχει ασυλία σε συμπεριφορές απαράδεκτες του παρελθόντος. Έχει εξηγηθεί απολύτως η επίπτωση αυτής της περίοδου ασυδοσίας, έλλειψης μηχανισμών ελέγχου, προκλητής ζήτησης, σπατάλης, διαφθοράς, συναλλαγής με συμφέροντα και φυσικά εκμετάλλευσης των ανθρώπων, των αρρώστων. Έχει εκτιμηθεί η επίπτωσή της ακόμα και με οικονομικούς όρους. Θα κάνουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια για να θωρακίσουμε θεσμικά το σύστημα, για να εντοπίσουμε τους μηχανισμούς που μπορούσαν να παρεμβαίνουν στις νομοθετήσεις, να επηρεάζουν τις πολιτικές επιλογές, να εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Δεν είναι λοιπόν εργαλειακή η χρήση της διαφθοράς, προφανώς, ούτε μας ενδιαφέρει η σκανδαλολογία. Μας ενδιαφέρουν τα μέτρα εφαρμοσμένης πολιτικής για να πείσουμε τους πολίτες ότι αυτή η περίοδος έκλεισε οριστικά, ότι υπάρχουν θεσμοί και μηχανισμοί που εγγυούνται από εδώ και πέρα τη χρηστή διαχείριση των λιγοστών προφανώς ανθρώπινων και υλικών πόρων που έχει αυτή την περίοδο η πατρίδα μας.
Και κάνουμε αυτή τη συζήτηση επειδή ακριβώς η ηθικοποίηση του συστήματος υγείας, που εδώ οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας εντυπωσιάζονται από αυτό τον νεολογισμό. Εμείς τον εισάγαμε αυτό τον όρο στην πολιτική συζήτηση. Εμείς πρώτη φορά μιλήσαμε για τις διαχρονικές στρεβλώσεις και τις παθογένειες του συστήματος και την ανάγκη ηθικοποίησής του. Ακριβώς για να δώσουμε το σήμα ότι δεν υπάρχει συνέχεια και δεν υπάρχει ασυλία. Η ηθικοποίηση λοιπόν είναι στοιχείο ενός ευρύτερου πολιτικού σχεδίου που λέει καθολική κάλυψη των πολιτών, που λέει προτεραιότητα στη δημόσια περίθαλψη, αναδιοργάνωση του ΕΣΥ με επίκεντρο την πρωτοβάθμια φροντίδα, εξυγίαση στον τομέα των προμηθειών και του φαρμάκου και κυρίως σεβασμός στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Αυτό είναι το πολιτικό σχέδιο το οποίο υπηρετούμε και είναι οργανικό του στοιχείο αυτή η παρέμβαση. Και αυτή η διερεύνηση πρέπει να προφυλάξουμε όλοι μας και ελπίζω να δείξουμε την οριμότητα μετά από τη σημερινή ένταση στις διαδικασίες Εξεταστικής Επιτροπής να προστατεύσουμε την κοινωνία από ένα κλίμα συλλογικής ενοχοποίησης των πάντων και ιδιαίτερα των λειτουργών της υγείας, των γιατρών, των υπόλοιπων επαγγελματιών υγείας, των εργαζομένων στους φορείς που είναι αντικείμενο διερεύνησης. Γιατί προφανώς η πλειονότητα και των εργαζομένων στο σύστημα υγείας και των εργαζομένων στους όλους τους υπόλοιπους φορείς έκαναν με αξιοπρέπεια τη δουλειά τους και με εντυμότητα, παρότι οι διοικήσεις και οι πολιτικοί τους προϊσταμένοι τους είχαν μετατρέψει σε μηχανισμούς πελατειακής διαχείρισης, διαπλοκής με συμφέροντα και παράνομου πλουτισμού συγκεκριμένων προσώπων. Αυτό είχατε κάνει, αγαπητοί συνάδελφοι. Κάντε τη δημόσια περίθαλψη παράρτημα του κομματικού και πελατειακού σας κράτους. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς γινόταν οι διορισμοί, πώς γινόταν οι διορισμοί των διοικητών, πώς γινόταν οι αναθέσεις των προμηθειών, πώς γινόταν οι αναθέσεις στους ιδιώτες εργολάβους, τους οποίους, όπως είπε και ο Παύλος προηγουμένως, προσπαθούμε να απομακρύνουμε από τα δημόσια νοσοκομεία, περιορίζοντας ή εξαλείφοντας ένα θύλακα εγνωσμένης ανομίας και διαφθοράς. Συνιστώ λοιπόν σε αυτή τη φάση αυτοσυγκράτηση, χαμηλούς τόνους και όχι λεονταρισμούς. Προπάντων όχι λεονταρισμούς. Τα δικά σας πολιτικά στελέχη έχουν πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη. Δικοί σας διοικητές έχουν πιαστεί δωροδοκούμενοι. Δικές σας ήταν οι διοικήσεις κάτω από τη μύτη των οποίων εξελισσόταν επί 20 χρόνια η φαυλότητα του Κερπνό, που όζει και το ξέρει όλη η υγειονομική κοινότητα και το ξέρουν όλοι οι παρεκκούντες στην Ιερουσαλήμ. Δικοί σας σύμβουλοι, τυπικοί ή άτυποι, δεν ξέρω, πιάστηκαν ψευδόμενοι δηλώνοντας ότι δεν έχουν σχέση με τα δελτία τιμών και την τιμολόγηση, αλλά υπάρχουν mail που ανταλλάσσουν με τον ΕΟΦ και την Επιτροπή Τιμών και παρεμβαίνουν και μαγειρεύουν. Χαμηλά λοιπόν τους τόνους και ο καθένας θα συμβάλλει από τη θέση του και ελπίζω από θέση μη ενοχής σε αυτή την υπόθεση.
Και προφανώς δεν κάνουμε τη συζήτηση για τα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας για να ενοχοποιήσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας, όπως γινόταν κατ' επανάληψη στο παρελθόν, και να δικαιολογήσουμε τις περικοπές και τη λιτότητα στον χώρο της υγείας. Θυμίζω ότι πριν από κάθε παρέμβαση ακροτηριαστική για το δημόσιο σύστημα υγείας προηγούνταν πάντα μια συντονισμένη επίθεση πολιτικών προσώπων και κυρίως μηντιακού κατεστημένου, το οποίο αναδείκνυε τις γνωστές παθογένειες και τις γνωστές παρανομίες που υπήρχαν για χρόνια στο σύστημα υγείας. Ακριβώς για να είναι η δικαιολογητική βάση για να γίνει αυτή η παρέμβαση. Τα σκάνδαλα λοιπόν έχουν πολιτική ευθύνη, έχουν όμως φυσικούς και ηθικούς αυτούργους. Και αυτούς θα διερευνήσουμε. Και επειδή μας ρωτάτε τι έχετε κάνει εσείς αυτό το διάστημα, ποιες είναι οι θεσμικές τομές που έχετε κάνει, θα μου επιτρέψετε να σας απαριθμίσω μερικές, τις οποίες βεβαίως τις έχουμε πει, αλλά τα μέσα με τα οποία έχουμε κόψει τον ομφάλιο λόρο με παρένθετους μηχανισμούς που αποκαλύπτονται δεν κάνουν ποτέ τον κόπο να τα παρουσιάσουν. Αντιθέτως, διεκτραγωδούν κάθε πραγματικό πρόβλημα και πραγματικό άσχημο συμβάν το οποίο υπάρχει σήμερα στο σύστημα υγείας, όπως υπάρχουν φυσικά και σε όλα τα συστήματα υγείας του κόσμου. Πρώτον λοιπόν, από προχθές υπάρχει σε δημόσια διαβούλευση νέος νόμος για τις προμήθειες. Στη λογική της κεντρικοποίησης, με τη δημιουργία μιας νέας αναβαθμισμένης κεντρικής αρχής προμηθειών υγείας. Πιστεύω ότι θα είναι μια παρέμβαση τομή στην εξυγίαση αυτού του πεδίου. Δεύτερον, από χθες υπάρχει επίσης νέος νόμος σε δημόσια διαβούλευση. Και αυτός αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και αυτή είναι παρέμβαση που ενισχύει την ορθολογική χρήση των πόρων, την οικογενειακή φροντίδα, την τεκμηριωμένη ιατρική, τον έλεγχο της προκλητής ζήτησης, τη σωστή συνταγογράφηση. Εμείς έχουμε πει ότι στην κρίση των συστημάτων υγείας, ιδιαίτερα στη φάση της φτωχοποίησης των κοινωνιών, η απάντηση είναι δημόσιο σύστημα υγείας με επίκεντρο την πρωτοβάθμια φροντίδα. Και παρουσιάσαμε χθες 2 ώρες τις λεπτομέρειες αυτού του νόμου, αλλά από ό,τι έμαθα, τα αντικειμενικά μίντια το μόνο που έδειξαν ήταν μια ερώτηση για την καθυστέρηση του ΕΚΑΒ να παραλάβει ένα ασθενή. Τρίτον, λίστα χειρουργείου. Ήδη έχει ολοκληρωθεί στο 1/3 περίπου των νοσοκομείων. Είναι μια παρέμβαση διαφάνειας που αποκόπτει, μάλλον δημιουργεί συνθήκες να ανατραπεί η εδρεωμένη λογική ότι ο καθένας πολίτης μπορεί να παρακάμπτει εξαιτίας της σχέσης και της συναλλαγής που έχει αναπτύξει με τον γιατρό της λίστας αναμονής και να προτεραιοποιείται για χειρουργική επέμβαση όχι με βάση τις ανάγκες και την κλινική του κατάσταση, αλλά με βάση ακριβώς αυτή τη συναλλαγή. Τρίτον, τέταρτον, γραφεία προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Επίσης σημαντική παρέμβαση που θα δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη
να μην αισθάνεται ότι είναι μόνος, απροστάτευτος και ανοχήρωτος μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά ότι υπάρχει ένας μηχανισμός θεσμοθετημένος που μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες και κυρίως να καταγγείλει μια οποιαδήποτε ανισότιμη ή αναξιοπρεπή αντιμετώπιση. Πέμπτον, αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μας είπε, θυμάμαι ποιος, ναι, δεν ενημερώνετε και σωστά τον πρόεδρό σας. Τον βάζετε και λέει πράγματα τα οποία είναι εκτός πραγματικότητας. Μίλησε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ότι την έχουμε αφήσει περίπου να καταρρεύσει, ενώ έχουμε βάλει συνταγογραφικούς κανόνες ιδιαίτερα για τις διαγνωστικές εξετάσεις και ενσωματώνουμε συνεχώς. Έχουμε φτάσει στα 25 θεραπευτικές κατηγορίες, ενσωματώνουμε συνεχώς διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα για να γίνει όντως ένας ουσιαστικός έλεγχος της πολύ μεγάλης ζήτησης και της αύξησης του όγκου των συνταγών. Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι καταραίει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μία μέρα μετά την ανακοίνωση ενός νέου συγκροτημένου σχεδίου, το οποίο θα αναδιαμορφώσει συνολικά το σύστημα υγείας. Δεν του έχουν πει ότι η προβληματική, η στρεβλή, η ασύνδετη με το υπόλοιπο δημόσιο σύστημα υγείας πρωτοβάθμια φροντίδα στα αστικά κέντρα που υπήρχε μέχρι το 2014 αποδιοργανώθηκε οριστικά με το νόμο 4238 του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος οδήγησε στην έξοδο από το σύστημα υγείας, τη μαζική έξοδο 3.000 γιατρών. Απεξάρτηση από τις ιδιωτικές εργολαβίες. Επίσης είναι θεσμική τομή αυτό. Αλλαγή στη φαρμακευτική πολιτική. Αυτό το οποίο έχουμε δρομολογήσει και τώρα που κλείνει η συμφωνία θα είμαστε σε θέση να νομοθετήσουμε πολύ σύντομα, αμέσως μετά το Πάσχα, είναι δύο πολύ κρίσιμες παρεμβάσεις που καλύπτουν δύο πολύ σοβαρά ελλείμματα στο χώρο της φαρμακευτικής πολιτικής, τα οποία συνέβαλαν σε αυτή την έκρηξη της δαπάνης. Πρώτον, τη δημιουργία ενός μηχανισμού για πρώτη φορά στη χώρα αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας, αξιολόγησης της φαρμακευτικής καινοτομίας, έτσι ώστε πραγματικά τα φάρμακα τα οποία θα μπαίνουν και θα κυκλοφορούν στη χώρα θα έχουν βεβαιωμένη κλινική αποτελεσματικότητα και θεραπευτική προστιθέμενη αξία. Ήδη στη σημερινή Επιτροπή Θετικής Λίστας θα προχωρήσουμε σύντομα στην εισαγωγή και κριτηρίων HTA, αυτός είναι ο μηχανισμός αξιολόγησης, και σιγά σιγά μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως έχουμε δεσμευτεί, θα ολοκληρωθεί αυτός ο μηχανισμός. Αυτό είναι τεράστια μεταρρύθμιση στο χώρο του φαρμάκου. Και το δεύτερο είναι ότι θωρακίζουμε και αναβαθμίζουμε τη λειτουργία της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΗ, την οποία την είχατε συστήσει σε προηγούμενους νόμους, αλλά ποτέ δεν λειτουργήσε, και η οποία έχει ολοκληρώσει αυτό τον καιρό το αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής διαπραγμάτευσης με πολύ καλύτερους όρους των φαρμάκων για την υπατήτηδα ΣΕ, που θα μας επιτρέψει με αυτόν τον τρόπο να βάλουμε πολλαπλάσιους ασθενείς, χρόνιους ασθενείς με υπατήτηδα ΣΕ σε θεραπεία, προστατεύοντας έτσι τη δημόσια υγεία. Πέμπτον, έκτον, δεν θυμάμαι. Έβδομο. Δημοσιοποίηση είναι, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Είχαμε κάποια θέματα με την Επιτροπή, με την Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό. Δημοσιοποίηση υποχρεωτικά στο site του ΕΟΦ
και στα site όλων των φαρμακευτικών εταιριών των συναλλαγών τους, των οικονομικών συναλλαγών τους με τους γιατρούς και κυρίως με τις επιστημονικές ιατρικές εταιρείες που αυτές διοργανώνουν τα ιατρικά συνέδρια. Αυτό είναι επίσης ένα βήμα διαφάνειας και ρύθμισης σε αυτό το χαοτικό τοπίο που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι συνεισφέρει στην προκλητή ζήτηση και στην έκρηξη της δαπάνης. Προώθηση των κλινικών μελετών με κανόνες και έλεγχο, ιδιαίτερα για τις μη παρεμβατικές κλινικές μελέτες, που επίσης ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ήταν ένας μηχανισμός εισόδου στο σύστημα υγείας και στη φαρμακευτική αγορά προϊόντων τα οποία δεν ήταν πάντα αποδεδειγμένη η κλινική τους αποτελεσματικότητα. Κατάργηση της Επιτροπής Τιμών του Υπουργείου που μαγείρευε από τα υπουργικά γραφεία και από τους συμβούλους των υπουργών τις τελικές διατάξεις τιμολόγησης. Ο ΕΟΦ, ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας και ο οποίος αυτή την περίοδο, επειδή συζητάμε και για πρόσωπα, στο τιμόνι του είναι μία εξαιρετική καθηγήτρια φαρμακολογίας που δεν έχει τολμήσει κανένας από όλη την αγορά του φαρμάκου να πει κουβέντα για την αξιοσύνη της, για την επιστημονική της επάρκεια και για την ετοιμότητά της. Και όλη και η βιομηχανία αναγνωρίζει ότι αυτά τα τρία δελτία τιμών τα οποία έχουν βγει από αυτή την κυβέρνηση βγήκανε με συνθήκες διαφάνειας και με όχι με συζητήσεις κάτω από το τραπέζι. Κύριε Υπουργέ, πόσο χρόνο θα χρειαστείτε ακόμα? Θα χρειαστώ λίγο ακόμα. Όχι πάρα πολύ. Ελπίζουμε όχι πάρα πολύ. Όχι πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Όχι, γιατί αυτή είναι η πολιτική απάντηση και όχι η εκτόξευση κατηγοριών. Η πολιτική απάντηση στα φαινόμενα διαφθοράς είναι αυτού του τύπου οι θεσμικές αλλαγές και παρεμβάσεις. Το Κελπνό λοιπόν μας είπε ο κ. Γεωργιάδης ότι υπήρχαν παραπορίσματα. Χαρήκαμε. Πήγε κανένα στον εισαγγελέα? Εμείς πήγαμε το πρώτο πόρισμα με δική μας πολιτική παρέμβαση. Όλα τα προηγούμενα πορίσματα του Κελπνό κολούσαν γιατί κάποιοι από το σκληρό του μηχανισμό κρατούσαν όμηρους κορυφαία στελέχη του πολιτικού συστήματος. Και φυσικά εμείς βάλαμε το Κελπνό στο δημόσιο λογιστικό, παρότι αυτό έχει δημιουργήσει ορισμένες ανελαστικότητες που πρέπει να τις ξαναδούμε, γιατί πραγματικά το Κελπνό είναι ένας κρίσιμος φορέας για τη δημόσια υγεία στη χώρα, έχει εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό, το οποίο προσφέρει υγειονομική ασφάλεια στους πολίτες, παρεμβαίνει όταν αναπτύσσεται μια επιδημία. Και καταφέραμε ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο που διαχειριστήκαμε την προσφυγική κρίση, παρά τις κασάνδρες περί υγειονομικών βομβών, καταφέραμε να μην υπάρξει κανένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Μέτρα για το φακελάκι. Για πρώτη φορά κρατικός φορέας, μια υγειονομική περιφέρεια, προφανώς με τη στήριξη του Υπουργείου, ανοίγει μια δημόσια συζήτηση και καταγράφει τις αιτίες, τις συμπεριφορές, τις επιπτώσεις και κυρίως αναζητεί μέτρα πρόληψης και καταστολής που θα αντιμετωπίσουν δραστικά αυτό το φαινόμενο, το οποίο προσβάλλει και την αξιοπρέπεια του δημόσιου συστήματος υγείας και την αξιοπρέπεια του ιατρικού σώματος, αλλά κυρίως την αξιοπρέπεια των πολιτών. Εννοείται ότι υπάρχει σοβαρή προετοιμασία σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ για ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Το Υπουργείο Υγείας είναι πιλωτικό Υπουργείο στη δημιουργία ενός εσωτερικού μηχανισμού ελέγχου, ο οποίος θα λειτουργήσει στους επόμενους μήνες. Και πραγματικά θα βάλουμε μηχανισμούς
συστηματικής επιτήρησης αυτών των φαινομένων και άμεσης παρέμβασης. Και επειδή υπήρξε και η κουβέντα για τους διοικητές, επίσης ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μίλησε για τους διοικητές και κάποιος είπε ότι υπάρχουν και 25 λέει διοικητές που έχουμε αποδείξει, ο κύριος Οικονόμου το είπε, ναι, που έχουμε αποδείξεις ότι είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, στους 140 διοικητές που τους γκουγκλάρατε όλους, βρήκατε 25 να έχουν σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σημαίνει αποκομματικοποίηση της διοίκησης των νοσοκομείων. Και σε αυτούς τους διοικητές που δεν τους επέλεξε ο Ξανθός και ο Πολάκης, αλλά τους επέλεξε και τους εισηγήθηκε 2 άτομα για κάθε θέση, μια πενταμελής επιτροπή. Μια πενταμελής επιτροπή στην οποία συμμετείχε αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ, εκπρόσωπος της ακαδημαϊκής κοινότητας με εμπειρία τεκμηριωμένη στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας. Ο πρόεδρος του ΚΕΣΥ θεσμικά και ένας εκπρόσωπος του ιδιωτικού τομέα όπως προβλέπει ο νόμος. Αυτή λοιπόν η επιτροπή κατέληξε σε προτάσεις και εμείς επιλέξαμε διοικητές εκ των οποίων το 75% έχουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους συναφείς με τη διοίκηση και με τα οικονομικά της υγείας. Και τα 2/3 από αυτούς είναι άνθρωποι που ήδη εργάζονται στο δημόσιο σύστημα υγείας και ένα μέρος τους και στη δημόσια διοίκηση. Μη επιβαρύνοντας επιπλέον και δημοσιονομικά το κόστος διοίκησης του συστήματος. Και είναι άνθρωποι πρώτον έντιμοι, δεύτερον επαρκείς και σχετικοί με το θέμα και τρίτον αφοσιωμένοι στη δημόσια περίθαλψη και όχι στις συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αν έχετε την καλοσύνη, συντομεύετε σιγά. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Επειδή λοιπόν συζητάμε για σκάνδαλα και επειδή υπήρξε αναφορά, εγώ νομίζω ότι το μεγαλύτερο σκάνδαλο δεν ήταν τόσο αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα όλη μέρα. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στον χώρο της υγείας, αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις αφήσαν τους ανασφάλιστους πολίτες ακάλυπτους από υγειονομική περίθαλψη. Την ώρα που γιγαντωνόταν η υγειονομική φτώχεια, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διεθνείς οργανισμοί, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χτυπούσαν το καμπανάκι ότι οι υγειονομικοί δείκτες του πληθυσμού αρχίζουν και έχουν αρνητική φορά, δεν κάνατε τίποτα. Βγάλατε 2 κοινές υπουργικές αποφάσεις οι οποίες έμειναν ανενεργές και φτάσαμε εμείς να, με το νόμο 4368, να επιλύσουμε ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, να καλύψουμε πάνω από 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους με ισότιμο και δωρεάν τρόπο στο δημόσιο σύστημα υγείας για τις εξετάσεις τους, για την παρακολούθησή τους, για την νοσηλεία τους, για τα χειρουργία τους, για τις ακριβές θεραπείες τους και επίσης 1/3 από αυτούς να δικαιούνται με εισοδηματικά κριτήρια του Υπουργείου Εργασίας, να δικαιούνται μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη. 760.000 πολίτες, το 1/3 των ανασφάλιστων ανθρώπων, έχουν μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη. Και δεν πληρώνουν 1 ευρώ ανασυνταγή. Και αυτό είναι μετρήσιμη, ανακουφιστική παρέμβαση στη διάρκεια της κρίσης, στη διάρκεια του μνημονίου και στη διάρκεια των μέτρων λιτότητας. Και τελειώνω πραγματικά κύριε Πρόεδρε και συγγνώμη για την εκτεταμένη παρέμβαση. Μας είπατε λοιπόν, αφού είναι όλα έτσι αγγελικά πλασμένα όπως λέτε,
Γιατί δεν αποδέχεστε να ελεγχθεί και η δική σας περίοδος? Απάντησε ο Παύλος προηγουμένως, απαντώ κι εγώ. Γιατί εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, πήραμε την πρωτοβουλία να ελέγξουμε αυτό το πάρτι στο χώρο της υγείας, γιατί εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το πάρτι και γιατί η σχέση μας για την υγεία, με την υγεία, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν προέκυψε όταν αναλάβαμε υπουργοί. Έχουμε διαδρομή αγώνων, αφοσίωση στη δημόσια περίθαλψη, συμμετοχή στην κοινωνική αλληλεγγύη. Έχουμε την έξωθεν καλή μαρτυρία. Μας ξέρουν οι άνθρωποι του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, μας ξέρουν οι υγειονομικοί και αυτή την περίοδο αισθάνονται ότι πραγματικά με αυτή την πολιτική ηγεσία μπορούν να ελπίζουν σε καλύτερες μέρες για το σύστημα υγείας. Και επειδή προφανώς δεν έχουμε σκοπό να σας κάνουμε τη χάρη να αυτοενοχοποιηθούμε και να συμβάλλουμε κι εμείς στη γενικευμένη, παραλυτική και τελικά φασίζουσα λογική ότι όλοι είναι το ίδιο. Λοιπόν, δεν είμαστε το ίδιο και το ξέρει ο κόσμος.